Παιδιά που πάμε σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να ξυπνάνε νωρίς. Να κάθονται σε ένα θρανείο όλη μέρα. Να λύνουν προβλήματα. Άσε που πρέπει να παίρνουμε και ασκήσεις για το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου, το σχολείο μοιάζει πολύ με δουλειά. Λέω αύριο να ζητήσω αύξηση από τη δασκάλα μου. Προτού επινοηθούν τα χρήματα, σίγουρα θα αναρωτιέστε τι χρησιμοποιούσαν. Πέτρες, πολύ βαριές. Κλαδιά, δύσκολα χωράνε στο πορτοφόλι. Φύλλα, μπα, τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα. Νομίσματα και χαρτί, ναι, αυτά έπιασαν και λίγο. Αλλά μετά κάποιος κατέβασε την τέλεια ιδέα. Πλαστικό! Η μικρή επιχειρηματίας. Ουφ, κάνει πολύ ζέστη, Λουλού. Σίγουρα θα πουλήσουμε πολλές λεμονάδες σήμερα. Έτσι θα γίνει αν σταθούμε εδώ, Άννη. Όλα τα παιδιά περνούν από εδώ. Ένας καλός τρόπος να μαζέψουμε λεφτά για την ομάδα μας είναι να πουλάμε λεμονάδες, παιδιά. Για τόσο ζεστή μέρα θα πρέπει να ξεπουλήσουμε. Καγωμένη λεμονάδα! Λουλού, εμείς ήρθαμε πρώτοι. Πρέπει να φύγετε. Δεν πρόκειται να φύγουμε. Εσείς φύγετε. Λεμονάδα, λεμονάδα! Άσε με κάτω. Είναι άδικο. Ορίστε, ένα ωραίο μεγάλο ποτήρι για μόλις 15 σέντς. Μόλις 15 σέντς. Καλά. Σκέτο νερό είναι! Δεν το πληρώνω! Ποια στη δική μας! Βάλαμε 4 ολόκληρα λεμόνια! Ρα-ρα-ρα-ρα! Ορίστε! Θεέ μου, Λουλού! Είναι η καλύτερη λεμονάδα που έχω πει ποτέ! Ευχαριστώ! Σου είπα ότι δεν γίνεται καλή λεμονάδα με 2 σταγόνες λεμόνι! Ακούστε, παιδιά! Πρέπει να εξουδετερώσουμε τη Λουλού! Να τη χαλάσουμε τον εξοπλισμό. Όχι, Γκί, αυτό θα ήταν άδικο. Εγώ λέω να τη βάλουμε ένα βάτραχο στη λεμόνα. Wow, ένα βάτραχο στη. Wow, είναι τέλειος. Κοιτάξτε τον. Καλά, είμαι σαΐνη. Σέβιασα! Θα δώσω στο Γουίλι το πιο σημαντικό έργο. Αλλά ακούστε, παιδιά, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Ακούστε, λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε. Αυτό θα την διαλύσει. Να δώσουμε στο Γουίλι το χρόνο να κάνει το τετράγωνο. Μετά θα πιάσουμε δουλειά. Wow, κοιτάξτε αυτό. Θεέ μου, έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο? Φοβερό. Τι συμβαίνει, παιδιά? Είναι μυστικό. Έλα, Τάμπι, άσε να δούμε. Α, ποιος νοιάζεται? Έλα, Άννη, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε. Τα αγόρια! Αυτοί το έκαναν. Χάλασαν τη λεμονάδα μας και δεν έχουμε καθόλου λεφτά για να πάρουμε άλλη. Αυτός ο όμορφος βάτραχος σίγουρα μπορεί να φάει όλα τα έντομα στον κήπο μου.
Μπορείτε να τον πάρετε, κύριε. Ευχαριστώ. Για να δω. Πιστεύω πως ένας ωραίος βάτραχος σαν αυτόν αξίζει ένα δολάριο. Ωου, Λουλού, βγάλαμε ένα δολάριο. Hey, δικός μου ήταν ο βάτραχος. Τα λεφτά ανήκουν σε μένα. Ω, ώστε εσύ έβαλες το βάτραχο στη λεμονάδα. Χύσε την παλιά λεμονάδα, Άννη. Έρχονται φρέσκα λεμόνια. Να τους χαλάσουμε τον εξοπλισμό τώρα. Όχι, Γκί, και πάλι είναι άδικο. Άλλωστε έχω μια καλύτερη ιδέα. Αυτό σίγουρα θα πιάσει. Έντι, ετοιμάσου γυαλί για να ρίχησει. Ακούστε όλοι τώρα. Λοιπόν, θα κάνω. Ένα μπουκάλι μελάνι. Και το πιο λαμπρό σχέδιο στην ιστορία είναι έτοιμο. Εντάξει, Έντι, μπορείς να φέρεις εις πέρα στη δουλειά. Φυσικά, Τόμπι. Αλλά σίγουρα τα αγόρια το έκαναν. Θα πάω μια βόλτα από εκεί και θα τους δείξω. Στάσου, Άννη, έχω ένα σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο θα πατσίσουμε. Παγωμένη λεμονάδα. Τι συμβαίνει, Λουλού? Δεν ασχολείσαι πια με την επιχείρηση της λεμονάδας? Όχι, η λεμονάδα μας έγινε μαύρη. Μάλλον τα λεμόνια ήταν χαλασμένα. Θεέ μου, Λουλού, τι κρίμα. Νιώθουμε άσχημα για σένα. Αγόρια, μπορώ να αγοράσω ένα ποτήρι λεμονάδα? Τι? Πώς σου πέρασε από το μυαλό να αγοράσεις λεμονάδα από αυτού, Άννη? Κάνει ζέστη, Λουλού, διψάω. Ορίστε, Άννη. Ευχαριστώ. Άννη! Άσε με, αυτή είναι η λεμονάδα μου. Μην τολμήσεις να την πιείς, Άννη. Δηλητηρίαση! Ω, παιδιά, παιδιά! Σκοτώσατε την Άννη! Δεν έκανα τίποτα! Δεν το έκανα! Δεν το έκανα εγώ! Δεν το έκανα! Ούτε εγώ! Φέρτε την αστυνομία! Πιάστε αυτά τα αγόρια! Μίλησέ μου, Άννη! Μίλησέ μου! Έπιασε, Άννη! Το έβαλε στα πόδια! Ευχαριστούμε, Λουλού! Ήταν πολύ ωραία! Γεια! Κοίτα, η Άννη είναι καλά! Τα αγόρια, ευχαριστώ, Ντάμπι. Από τότε που κλείσατε το περιπτερό σας, βγάλαμε αρκετά λεφτά. Οπότε ορίστε, η λεμονάδα είναι κερασμένη. Ευχαριστώ, Λουλού. Ευχαριστώ, Λουλού. Ευχαριστούμε. Και εγώ τι θα κάνω? Μα νομίζαμε ότι σου άρεσαν μόνο το μελάνι και... και η βάτρα έχει στη λεμονάδα. Όχι. Το νιαούρισμα της γάτας. Κάνουν ένα σωρό πράγματα. Όπως όταν πεινάνε ή θέλουν να βγουν έξω ή όταν διατρέχουν κίνδυνο. Κάποια σκυλιά γαυγίζουν. Κάποια λένε μπαουάου. Κάποια λένε γουφ. Κάποια γριλίζουν. Κάποια γιαπ. Κάποια γελπ. Νόμιζα ότι τα είχα ακούσει όλα σχετικά με τα λόγια των σκύλων. Μέχρι που είδα ένα σκύλο που μιλούσε ξένη γλώσσα. Είπε. Νιάου. Η κατοικίδια πάπια. Μπορώ να έχω μία φραντζόλα ψωμί? Μία ολόκληρη φραντζόλα? Τι στο καλό, τι θέλεις? Θέλω να ταΐσω ένα φίλο μου που θα πάει ένα μακρύ ταξίδι. Ω, ποιος είναι? Μία πάπια, μία αγριόπαπια. Είναι στη λίμνη του πάρκου και σε λίγο σίγουρα θα ξεκινήσει το ταξίδι της στον νότο.
Τι λες για τρεις ξερές φέτες? Ευχαριστώ, μαμά. Αυτό θα βοηθήσει την Πάπια να δυναμώσει για το μεγάλο της ταξίδι. Ελπίζω να μην έχει φύγει. Α, ωραία! Είναι ακόμα εδώ. Έλα, Πάπια. Σου φέρα λίγο ψωμί. Πάει όλο. Τώρα μπορείς να φύγεις νότια. Μπορεί να σε ξαναδώ εδώ του χρόνου. Πιθανό να πετάξει πάνω από τα σύννεφα και να καταλήξει εκατοντάδες μίλια μακριά. Ω, τι κάνεις εσύ εδώ? Εσύ θα έπρεπε να πετάς προς τον νότο τώρα. Όμως δεν έχω άλλο ψωμί αν αυτό θέλεις. Γεια σου τώρα. Όχι, όχι. Σίγουρα μπορώ να τρέξω πιο γρήγορα την Πάπια. Έχει τόσο μικρά πόδια. Α, όμως ξέχασα τα φτερά της. Με ακολουθεί σε κουταβάκι. Έλα, παπάκι, κάτσε να σε σηκώσω. Δεν θα σε πειράξω. Με άφησε να τη σηκώσω. Δεν με φοβάται καθόλου. Νομίζω πως με συμπαθεί. Θα την κρατήσω. Ω, παππού, δεν θα εκλαγούν τα άλλα παιδιά όταν με δουν με μια Πάπια για κατοικίδιο. Πάπια για κατοικίδιο! Θέλω και εγώ! Σσ, αλλά μπορεί η μαμά να μην θέλει να έχω Πάπια για κατοικίδιο. Θα την ανεβάσω πάνω κρυφά. Σσ, ορίστε, τώρα είσαι ασφαλής, αλλά πρέπει να κάνεις ησυχία, δεν θέλουμε να σε ακούσει, μαμά. Ίσως θα χρειάζεσαι νερό για να κολυμπήσεις. Ναι. Εδώ θα είναι καλύτερα από τη λασπωμένη λίμνη εκεί στο πάρκο. Ορίστε, τι λες? Ω, λουλού. Ω, έρχομαι, μαμά. Πυροτάμπη, καλή μου. Θέλει να του πας λίγη κόλλα. Μα, μαμά. Ο καημένος είναι άρρωστος στο κρεβάτι. Θα ήταν καλό να πας για επίσκεψη. Εντάξει, μαμά. Γεια, κυρία Τόμκινς. Έφερα στον Τάμπη την κόλλα. Ορίστε η κόλλα, Τάμπη. Ευχαριστώ, Λουλού. Τάμπη, ξέρεις κάποιον που να είχε Πάπια για κατοικίδιο? Πάπια για κατοικίδιο? Όχι. Αλλά τώρα που το λες, άκουσα ότι υπάρχει κάποιος που παίζει στο θέατρο Μπιζού, αλλά έχασε την Πάπια του και άξιζε μερικές χιλιάδες δολάρια. Θεέ μου, μήπως είπαν πως ήταν αυτή η Πάπια? Νομίζω πως είχε έναν άσπρο δακτύλιο στο λαιμό. Ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή, ε. Αμοιβή? Wow! Γεια, Τάμπη. Πω, άσπρο δακτύλιο γύρω από το λαιμό. Μοιάζει με τη δική μου Πάπια. Συμφέρει να είμαστε καλοί με τα ζώα. Έφυγε. Δεν μπορεί να βγει και έξω. Η πόρτα του μπάνιου ήταν κλειστή. Μαμά, μαμά. Ναι, καλή μου. Τι είναι αυτό? Το δείπνο. Θα φάμε ψητή Πάπια για δείπνο απόψε. Δεν είναι ωραία? Πάπια, μαμά. Δεν μπορεί. Για φαντάζω τη μαμά μου να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να ξαναπάω σπίτι μου. Είσαι ίδια με την άλλη Πάπια. Και είσαι και εσύ ημέρη. Ίσως να είσαι η Πάπια που έχασε ο άνθρωπος. Ουίλφρεντ, είσαι εσύ? Όχι, δεν είσαι εσύ. Του μοιάζεις, αλλά δεν είσαι. Τελικά, ίσως να ήταν η άλλη Πάπια που είχα βρει. Ποια άλλη Πάπια? Πού είναι? Στο σπίτι μου, αλλά... Έλα, πήγαινε με στην άλλη Πάπια. Αλλά η μαμά μου... Θα εξηγήσω τα πάντα στη μαμά σου. Κι αν είναι ο Ουίλφρεντ, θα σου δώσω 10 δολάρια αμοιβή. Το πρόβλημα είναι... Α, ναι. Αυτή η Πάπια. Θα την αφήσουμε στο πάρκο πρώτα. Ίσως καλύτερα να μου δώσεις μόνο 5 δολάρια, έτσι όπως είναι ο Ουίλφρεντ. Πού είναι? Μαμά, πού είναι η Πάπια? Η Πάπια είναι στο φούρνο. Στο φούρνο? Αχ, όχι. Μα τι κάνατε? Απομακρύνσου από το φούρνο. Ουίλφρεντ, Ουίλφρεντ μου. Εσύ είσαι, αχ, Ουίλφρεντ. Ποιος σας είπε να ψήσετε αυτή την Πάπια? Αυτό να μη σας αφορά. Είναι δική μου και πλήρωσα για να την πάρω στην αγορά. Θεέ μου, μαμά, νόμιζα ότι...
Νομίζω πως ακούω φωνές πάπιας. Είναι τρελός αυτός. Δεν είναι τρελός, μαμά, είναι ο Ντάφι ο κλόουν. Και ο Γουίλφρεντ ποιος είναι? Ώστε εδώ είσαι, πονηρό πλάσμα. Τι είναι όλα αυτά? Ουί! Από πού ξεφύτρωσε το πουλί? Εγώ το έφερα εδώ, μαμά, αλλά νόμιζα ότι το έχασα. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Προφανώς ο Γουίλφρεντ πέταξε έξω και μετά ξαναγύρισε. Αυτή η νεαρή μου έσωσε τη ζωή, κυρία μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω το νούμερό μου στον μπιζού σήμερα χωρίς τον Γουίλφρεντ. Ο Γουίλφρεντ είναι η πιο έξυπνη πάπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Φοβερό! Μία πάπια που γλιστράει στην κουπαστή. Γουίλφρεντ, έχεις κάτι για τη νεαρή κοπέλα. Έτσι δεν είναι? Ω, ευχαριστώ. Μαμά, σε πειράζει να μην φάω πάπια σήμερα? Λέω να φάω μόνο λίγη σαλάτα. Πώς θα πάρετε αύξηση στο χαρτζιλίκι? Ενημερώστε τους γονείς σας ότι πλέον πληρώνετε είσοδο για να μπείτε στο σχολείο κάθε μέρα. Δεύτερον, προσφερθείτε να κάνετε αγκαρίες για τους γονείς σας και μετά βάλτε την αδερφή σας να τις κάνει δωρεάν. Τρίτον, πείτε στους γονείς σας ότι η οικογένεια από δίπλα σας δίνει 10 δολάρια την εβδομάδα συμπληρωμένες διακοπές αν γίνετε δικό τους παιδί. Και τέταρτον, αν αποτύχετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ανωτέρους, τους παππούδες. Η καταστροφή με το σαπούνι. Υπηρεσία της Λουλού με τις ομπρέλες. Θέλετε μία ομπρέλα, κύριε? Α, μάλλον όχι. Με συγχωρείτε, κυρία, θέλετε μία ομπρέλα? Όχι, έχω ήδη αρκετές ομπρέλες, ευχαριστώ. Α, βρέχει όλη μέρα και ακόμα δεν έχω βρει ούτε ένα πελάτη. Κοριτσάκι, ξέρεις να μου πεις που είναι η λεωφόρος Hemlock? Ω, φυσικά, κύριε. Με τα χαράς θα σας πάω εκεί για μόλις 50 cents. Μα θέλω μόνο να μάθω που είναι. Ο τρίτος δρόμος αριστερά. Ευχαριστώ. Ω, στο καλό. Για δες, η Λουλού. Υπηρεσία ομπρελών 50 cents. Σταμάτα τη λιμουζίνα, Κράμπερι. Θέλω να κατέβω. Κύριε Γουίλμπουρ, να σας θυμίσω ότι ο πατέρας σας, κύριος Βαν Σνόμπ, δεν ήθελε να γίνεται μουσκεμα. Μη σ' απασχολεί αυτό, Γκράνμπερι, έχω ομπρέλα. Το θρασί πλουσιόπεδο Γουίλμπουρ Βαν Σνόμπ. Αυτό σημαίνει πελάτες. Άρα γιατί θα σκαρώσει πάλι? Γεια, Λουλού. Α, γεια, Γουίλμπουρ. Πώς πάει δουλειά? Θαυμάσια. Είμαι πτώμα. Δηλαδή, είσαι πολύ κουρασμένη για να αναλάβεις ένα ακόμα πελάτη. Όχι. Προφανώς μπορώ έναν ακόμα. Ποιος είναι? Εγώ. Μα εσύ είσαι μια χαρά στεγνώστη λιμουζίνα. Έπρεπε να βγω έξω και να ξεμουδιάσω. Ξέρεις πώς είναι να κάθεσαι στη λιμουζίνα όλη μέρα? Όχι, δεν ξέρω. Κι άλλωστε εσύ έχεις ήδη ομπρέλα. Δεν θέλω να βράχει κι άλλο η ομπρέλα μου. Λοιπόν, θα με πας στο σπίτι μου? Ναι, αλλά μόνο αν με πληρώσεις μπροστά. Καλώς, αλλά υπό ένα όρο. Τι? Αν βρω έστω και μία σταγόνα νερό στο καπέλο μου, θα μου δώσεις πίσω τα 50 cents. Το ξέρω ότι υπάρχει παγίδα, αλλά σύμφωνη. Θα γυρίσω το καπέλο μου ανάποδο, ώστε να φανεί το νερό όταν πέσει μέσα. Δείχνεις γελίος. Λοιπόν, όχι κόλπα. Κόλπα, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Έλα τώρα, Λουλού, βιάζομαι να πάω σπίτι. Στάσου! Ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις. Εγώ απλώς προσπαθώ να γυμναστώ λίγο. Σου αρέσει να πες στον πάτραχο, Λουλού?
Wilbur, με! Βρει! Σου είπα να μην το κάνεις. Τώρα έσκυψε σε παντελόνι σου. Για προσπάθησε να με πιάσεις τώρα. Wilbur! Wilbur, αυτό είναι ζαβολιά. Να πάρει. Σου είπα ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Μα πού πηγαίνεις? Αυτό είναι άδικο, Wilbur. Καλά, τουλάχιστον δεν θα βρέξει το καπέλο του εκεί μέσα. Ω, αλλά θα το βρέξει από την άλλη μεριά. Ας με βοηθήσει κάποιος, κόλλησα. Σε ευχαριστώ, σκυλάκι. Όχι, ποια πλευρά να διαλέξω? Αχα, μου το κρατάς αυτό, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, ακόμα προλαβαίνω να... Και πάλι ευχαριστώ, σκυλάκι. Καλύτερα να τα παρατήσεις, Wilbur. Είμαι πολύ έξυπνη για σένα. Τα στοίχημα. Αν πετάξω το καπέλο μου μέσα στα νερά, σίγουρα θα βραχεί. Μη, Wilbur! Άστο! Τουλάχιστον δεν βράχει και το καπέλο. Μη! Σταμάτα, στυλάκι! Ω, Wilbur, τι ευγενικός που είσαι. Μη! Άσε με, στυλάκι, σταμάτα! Καλό σκυλί, τι καλό σκυλάκι. Τώρα δώσε στη Λουλού το καπέλο. Στάσου, σκυλάκι. Αυτός είναι ο σκύλος μου. Δεν πλήρωσες γι' αυτό. Δώστε μου! Αν βρέχει το καπέλο θα μου στοιχίσει 50 σέντς! Άθε μου! Από το σπίτι του Wilbur! Ναι! Το καπέλο του Wilbur! Μα πώς! Παραλίγο να πέσει σε μια λιμνούλα, αλλά το έσωσα! Σε ευχαριστώ που το επέστρεψες! Ορίστε ένα δολάριο για τον κόπο σου. Πω, ευχαριστώ πολύ. Και αν προσέξετε, δεν έχει ούτε μία σταγόνα νερό πάνω του. Και δεν ισχύει το ίδιο για τον Wilbur. Wilbur, είσαι μουσκεμα. Γιατί δεν χρησιμοποίησες την ομπρέλα σου? Πολλές δουλειές στον κόσμο να διαλέξω. Μπορώ να γίνω γιατρός, δάσκαλος, αλλά όχι διευθυντής, φορτηγατζής, φύλακα ζώων, αστυνομικός ή αστροναύτης. Ψαράς οστρακοειδών, να ανοίγω τρύπες σε ντόνατ, να κόβω γλυκόριζες, να μετράω σταφίδες, να μαζεύω καραμέλες, να βρίσκω νερό ή να παίζω γιογιό. Όμως τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν ξεπερνάει το babysitting. Γιατί πληρώνεσαι για να βλέπεις τηλεόραση. Έλαβαν μέρος η Λίλα Μουτσοπούλου, Ορφέα Ζαφυρόπουλος, Βάσια Λακουμέντα, Δέσποινα Πολυκανδρίτου. Σκηνοθετική επιμέλεια Σπύρος Μουδέβενος. Η επεξεργασία έγινε στα στούντιο της Good Brothers.